Καλημέρα. Είμαι η Αναστασία Αργυροπούλου, αντιδήμαρχος ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής καινοτομίας. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να δράσουμε μαζί με μεγάλο τμήμα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μαζί με μαθητές από γυμνάσια και λύκεια, όπως και από το ΚΔΑΠ Αριάδνη, όπως και από το ΠΕΓΜΑ. Είχαμε μεγάλη ανταπόκριση στο κάλεσμα. Μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας να κάνουμε ένα βιωματικό περίπατο από τη Λαϊκή Αγορά του Άργους μέχρι το Παλαιό Δημαρχείο, δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές να μπουν στη θέση ανθρώπων οι οποίοι έχουν δυσκολίες κινητικότητας. Ο τίτλος της εκδήλωσης φέτος είναι «Ισομοιρασμός κοινοχρήστων χώρων», γι' αυτό και έχουμε επιλέξει κεντρικούς κοινόχρηστους χώρους της πόλης μας. Είναι πρώτη φορά που ο Δήμος μας συμμετέχει σε μια τέτοια δράση και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Θέλω να πιστεύω ότι είναι first but not last που είμαστε σε αυτή τη δράση. Καλούμε και τους δημότες να ενημερωθούν πάνω στις ενημερώσεις και τις πληροφορίες που περικλεί η Εβδομάδα Κινητικότητας και να γίνουν συμμέτοχοι σε αυτό το κίνημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Μαζί, συνδιοργανωτές στη δράση αυτή, είναι μεγάλη τιμή που βρίσκονται κοντά μας το Europe Direct, όπως και ο POMA MEA της Πελοποννήσου. Είναι κοντά μας και ο κύριος Καραλής, έχει συνδιοργανώσει, βοηθήσει, συνδράμει πάρα πολύ σε αυτή τη δράση, όπως και το Europe Direct Πελοπόννησος, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκονται δίπλα μας σε τέτοιες κινήσεις ευαισθητοποίησης των δημοτών. Έχουν δηλωθεί ήδη 156 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και περιμένουμε και δημότες, γιατί έχει γίνει κάλεσμα και μέσα από τα social, εάν ενδιαφέρονται να δουν τη δράση και να πάρουν τις πληροφορίες που θα μοιραστούμε με τους μαθητές. Από τους μαθητές μας περιμένουμε να αλλάξουμε κουλτούρα και να κινηθούμε λίγο πιο δίκαια στον μοιρασμό των κοινοχρήστων χώρων μεταξύ των υπολείπων. Είναι μεγάλη μέρα σήμερα πραγματικά, γιατί είναι Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Χαίρομαι σήμερα που βρίσκουμε εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδος και στο Δήμο Άργος Μυκηνών, επάνω εδώ στην Λαϊκή Αγορά, όπου εδώ έχουν έρθει τα παιδιά μας, τα άτομα με αναπηρία από τα ΚΔΑΠ, έχουν έρθει από τους συλλόγους, έχουν έρθει αντιπροσωπεία από όλη την Πελοπόννησο των Συλλόγων Ατόμων με Αναπηρία. Είναι εδώ ο Δήμος Άργους Μυκηνών που μας υποδέχθηκε και μαζί με το Δήμο Μυκηνών και με την Ευρωπαϊκό Γραφείο Πελοποννήσου, βιώσιμη πόλη, μαζί και τρεις οργανώσαμε αυτή την ωραία ημέρα για να μπορέσουμε να δείξουμε στα παιδιά μας, στους μαθητές, στα νιάτα μας, στα αυριανά μας παιδιά, πώς σήμερα κινούνται μέσα στην πόλη. Να δούμε τι εμπόδια θα συναντήσουμε και επίσης θέλουμε να δείξουμε με τους εκπαιδευτές που έχουμε φέρει, με τα λευκό μπαστούνι και με το αμαξίδιο, πώς μπορούν να κινηθούν μέσα στην πόλη, να εντοπίσουμε τα εμπόδια για να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε την πόλη, αλλά να δώσουμε και το μήνυμα στο Δήμο πού ακριβώς υπάρχουν τα εμπόδια για να μπορούμε να κινούμαστε πολύ εύκολα μέσα στην πόλη. Ονομάζομαι Γεωργία Παπανικολού, είμαι εκπρόσωπος του Europe Direct Πελοποννήσου. Το κέντρο μας και η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Πελοποννήσου μετακινούνται βιώσιμα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αυτή τη φορά στην πόλη του Άργους, όπου με την υποστήριξη και τη φιλοξενία του Δημάρχου, του κ. Μαλτέζου και της Αντιδημάρχου, της κ. Αργυροπούλου, είμαστε εδώ για να υλοποιήσουμε μία δράση στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Στόχος μας είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση όλων, αλλά κυρίως των νέων, για τη βιώσιμη κινητικότητα. Πώς δηλαδή οι πόλεις μας θα γίνουν πιο πράσινες, πιο φιλικές, πιο συμμετοχικές και πιο προσβάσιμες για όλους. Το μήνυμα μέσα από αυτή τη δράση θέλουμε να είναι ότι αλλάζουμε συνήθειες, η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και για εμάς τους ίδιους, φροντίζουμε τον εαυτό μας δηλαδή μέσα από αυτόν τον τρόπο, φροντίζουμε το διπλανό μας και στην ουσία τον τόπο που κυκλοφορούμε καθημερινά.
Να μην ξεχάσω να πω ότι όλο αυτό το εγχείρημα δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς την έμπρακτη υποστήριξη του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία Νομού Αργολίδας, του Συλλόγου Τυφλών Αργολίδας ΣΥΡΙΔΑ, της Πανελλήνιας Ένωσης Τυφλών και της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Τυφλών Ανατολικής Πελοποννήσου. Εύχομαι κάθε χρόνο η εβδομάδα Ευρωπαϊκής Κινητικότητας. Κάθε χρόνο, από ό,τι ξέρω, γίνεται σε διαφορετικό μέρος. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση και πάλι. Ευχαριστούμε όλους τους φορείς που συμμετέχουν. Ευχαριστούμε την κυρία Αργυροπούλου, την αντιδήμαρχο, τον κύριο δήμαρχο εδώ, τον κύριο Μαρτέζο, που έκανε δεκτή την πρόσκλησή μας και μας κάλεσε. Ευχαριστούμε, να μην πω ξεχωριστά, δεν τα θυμάμαι όλα. Τον κύριο αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο διοικητή, τον κύριο Χάρο. Όλα τα παιδιά, εύχομαι υγεία, καλή πρόοδο. Να καλωσορίσουμε την ειδική δράση μετακινούμενο βιώσιμο. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι και τα άτομα με αναπηρίες είναι πολίτες αυτής της χώρας. Και ως πολίτες αυτής της χώρας έχουν ίσα δικαιώματα με όλους. Το δικαίωμα στην πρόσβαση, το δικαίωμα στην ελευθερία. Ειδικά το δικαίωμα στην πρόσβαση είναι παρόν το κράτος, να ξέρετε, με τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης αναπήρων, με τη δημιουργία αγαπών για να μπορούν τα μαξίδια να μετακινούνται ελεύθερα πάνω στα πεζοδρόμια, με τις ζώνες διέλευσης τυφλών. Θα τα δούμε αυτά στο βιομετρικό περίπατο. Βέβαια, θα πρέπει να γίνει και βίωμα σε όλους τους πολίτες η προστασία αυτού του δικαιώματος των ατόμων και γι' αυτό δεν θα πρέπει να καταστασιμούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεν θα πρέπει να βάζουμε εμπόδια στα άτομα με αναπηρία έτσι ώστε να κάνουν χρήση δικαιώματος. Αυτά βέβαια θα τα δούμε σε όλη τη διαδρομή του περιπάτου. Σας εύχομαι μια καλή σχολική χρονιά και υγεία σε όλους. Πολύ καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, λέγομαι Χρυσοβολάτης Μέλλος. Όντως είμαι ο αντιπεριφερειάρχης δημόσιας υγείας Πελοποννήσου. Καινούριος, όχι από τους παλιούς. Θα ήθελα καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια σε όλους εσάς που είστε εδώ σήμερα. Σε όλους εσάς που θέλετε να γνωρίσετε την πραγματική έννοια της βιώσιμης μετακίνησης, η οποία ορίζεται ως ίση προσβασιμότητα και πρόσβαση από όλους μας, χωρίς καμία απολύτως διάκριση. Και αυτός είναι ο στόχος. Και λέω για στόχο, διότι με τον κύριο Καραλή έχουμε κάνει πάρα πολλές κουβέντες και έχουμε πει πάρα πολλές κουβέντες και πολλή δουλειά και στο παρελθόν για την αναγνώριση των κινημάτων του ΑΜΕΑ και του Γενικού Κινήματος του ΑΜΕΑ. Έχουμε μιλήσει και σε πολλά συνέδρια, έχουμε συνεργαστεί. Έχουμε ήδη βάλει και ένα πλάνο για το επόμενο χρονικό διάστημα και πραγματικά θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτό που είναι κοντά μας και να δώσω και σε εσάς τελικώς ένα μεγάλο ευχαριστώ για το αυτό που έπρεπε μπροστά να δείτε και αυτό που θα βιώσετε, που είναι μια πρωτοτυπία και του συνδυασμού του Δήμου Άργους και την δήμαρχο την κυρία Αργυροπούλου, την πολύ φίλη και όλη την κυρία Αργυροπούλου, της Ομοσπονδίας, της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου με τον κύριο Καραλή και όλους όσους συμμετέχετε. Ιδιαίτερο ευχαριστώ από την Άργους Υγείας και του Ερυθρού Σταυρού που είστε εδώ. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα. Που βρισκόμαστε εδώ σήμερα είναι να δούμε πως ο καθένας μας από τη δική του μεριά μπορεί να βοηθήσει ώστε να διασφαλίσουμε την προσβασιμότητα για όλους.